Μαθαίνω να προσθέτω. Έχουμε μάθει τους αριθμούς και σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε την πρόσθεση. Έχουμε ένα μήλο στο καλαθάκι μας. Το βλέπουμε εδώ, ένα μήλο. Και έρχεται κάποιος και μας δίνει άλλο ένα. Πόσα μήλα έχουμε τώρα στο καλαθάκι μας? Μπορούμε να τα μετρήσουμε, έχουμε 2 μήλα. Αλλά πάμε να δούμε πώς θα το γράψουμε αυτό που έγινε. Πώς θα το διηγηθούμε. Είχαμε ένα μήλο. Ένα μήλο είχαμε, σωστά. Και κάποιος μας έδωσε άλλο ένα. Έχω γράψει 2 φορές το ένα. Τι έγινε ανάμεσά τους, τι έγινε μεταξύ τους? Προσθέθηκαν ένα και ένα. Ένα συν ένα μήλο. Αυτό το σημαδάκι που βλέπεις είναι το συν, το και. Και το βάζουμε όταν προσθέτουμε. Είχα ένα μήλο και, αυτό είναι το συν, μου δώσαν κι άλλο ένα μήλο. Αλλά δεν χρειάζεται βέβαια να γράφουμε μήλα. Γράφουμε ένα. Ένα και ένα. Ωραία, ένα και ένα. Και μετά τι έγινε? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλου αυτού? Ίσον. Αυτό το σύμβολο είναι το ίσον και μας δίνει το αποτέλεσμα αυτού που έγινε πριν. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχω 2 μήλα. Έτσι δεν είναι? Άρα το αποτέλεσμα είναι 2. Κοίταξε τώρα πώς τη γράψαμε όλη την ιστορία αυτή. Είπαμε, είχα ένα μήλο. Μου δώσανε άλλο ένα μήλο και το αποτέλεσμα τώρα είναι να έχω 2 μήλα. Ή διαφορετικά, ένα και ένα μας κάνει 2. Όπως και να το πεις, 2 μήλα έχουμε στο καλάθι. Έχουμε 2 μήλα λοιπόν. Και έρχεται κάποιος και μας δίνει άλλο ένα. Για πάμε να το κάνεις τώρα εσύ. Πόσα μήλα θα έχουμε στο καλάθι? Είχαμε 2. Μας δώσανε κι άλλο ένα. Τώρα έχουμε 1, 2, 3 μήλα. Πώς θα το γράψουμε αυτό, αυτό που έγινε? Είχαμε 2 μήλα. Από εκεί ξεκινάμε. Είχαμε 2 και μετά μας δώσανε μήλα. Άρα συν, το και θα βάλω. 2 και. Πόσα μήλα μας δώσανε, πολλά? Όχι, 1 μας δώσανε. 2 και 1 που μας δώσανε. Ωραία, 2 και 1 τι? Ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι έγινε τελικά? Ίσον. 2 και 1 ίσον μας κάνει 3. 3 μήλα έχω τώρα στο καλάθι μου. 3 μήλα. Να τα. Και έτσι έμαθες την πρόσθεση. Μπράβο. Θα σε δω στο επόμενο μάθημα.